Υπέρογκοι λογαριασμοί έφτασαν στα χέρια των πολιτών στην περιοχή του Κρυονερίου. Ο λόγος, η σύνδεση με το νέο δίκτυο ίδρυυσης, το κόστος του οποίου μετακυλίστηκε στους λογαριασμούς των πολιτών. Αυτό τονίζει χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΔΕΗ Καβάλας Νίκος Ξανθόπουλος στην τηλεόραση του Σέντερ και την εκπομπή All On Camera με τον Γιάννη Κομνηνό. Όπως τονίζει χαρακτηριστικά ο κύριος Ξανθόπουλος, το κόστος αυτό ανέρχεται στα 60 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, ενώ, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, υπήρξε ένα λάθος και αυτό το ποσό χρεώθηκε σε αγροτεμάχια και γεωτεμάχια, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το νέο δίκτυο. Την ίδια στιγμή σημείωσε ότι τα ταμεία της ΔΕΗ Καβάλας έχουν ενημερωθεί και έτσι όποιος πολίτης έχει επιπλέον 60 ευρώ στο λογαριασμό του και ανήκει στην κατηγορία που δεν έχει τοποθετηθεί στο νέο δίκτυο ή περιλαμβάνει αγροτεμάχιο ή γεωτεμάχιο, θα αφαιρεθεί η διαφορά του λάθους. Από το 2008 έχουν ολοκληρωθεί τα εσωτερικά δίκτυα του Κρυονερίου. Αυτά τα εσωτερικά δίκτυα όμως δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια, περίπου 10 χρόνια, δεν είχαν δοθεί σε χρήση. Δεν είναι χρηστικά. Αυτό λοιπόν το οποίο κάναμε είναι να τελειώσουμε να ολοκληρώσουμε τις ιδιωτικές παροχές του Κρυονερίου. Δηλαδή να ακυρώσουμε το παλιό δίκτυο και να συνδέσουμε τις παροχές των κατοίκων του Κρυονερίου στο νέο δίκτυο. Αυτό όπως καταλαβαίνετε έχει ένα κόστος για οποιονδήποτε κάτοικο του Κρυονερίου είχε αυτή την, αυτή την μεταχείριση, όπως ακριβώς συμβαίνει με τους κατοίκους της Παναγίας, οι οποίοι θα έχουν ακριβώς την ίδια μεταχείριση, όπως συμβαίνει με τους κατοίκους της περιοχής της Νέας Καρβάλης, όπως θα συμβεί, γιατί ήδη είμαστε στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου, 16 Σεπτεμβρίου, Αγίου Αθανασίου, Καρατάσου, Κόχλαν, όλες τις περιοχές εκεί στο Αγίου Κωνσταντίνου, στις οποίες επίσης κάνουμε παροχές, ένα έργο το οποίο έγινε πριν από 15 χρόνια. Αυτό λοιπόν που έγινε, να χρεώσουμε αυτά τα περίπου 60 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, σύν το ΦΠΑ, που είναι το κόστος σύνδεσης με το νέο δίκτυο. Όμως και εκεί πράγματι κάναμε ένα λάθος και απολογούμε γι' αυτό. Το λάθος είναι ότι σε κομμάτι του Κρυονερίου, το οποίο αφορά την ύπαρξη κτημάτων, γεωτεμαχίων, αγροτεμαχίων, στο οποίο δεν υπάρχει δίκτυο και δεν κάναμε καμία σύνδεση, από λάθος πάλι υπηρεσιακού παράγοντα χρεώσαμε τα 60 ευρώ. Εννοείται ότι σε αυτές τις περιπτώσεις όποιος πάει να πληρώσει, ανεξάρτητα από το αν το έλαβε γνώση, το πήρε είδηση ή δεν το πήρε είδηση, τα ταμεία της ΔΕΑΚ και τα συστήματα της ΔΕΑΚ είναι ενημερωμένα και θα εξαιρέσουν αυτούς τους ανθρώπους από την υποχρέωση να πληρώσουν τα 60 ευρώ. Τα 60 ευρώ αφορούν μόνο αυτούς τους οποίους συνδέσαμε στο νέο δίκτυο. Την ίδια στιγμή τόνισε ο κύριος Ξανθόπουλος ότι αυτό το χρηματικό ποσό έπρεπε να μετακυλιστεί στους πολίτες του Κρυονερίου, καθώς η ΔΕΗΑ είναι μια επιχείρηση η οποία δεν χρηματοδοτείται ούτε από τον κρατικό, αλλά ούτε και από τον δημοτικό προϋπολογισμό. Η ΔΕΗΑ είναι μια ανταποδοτική επιχείρηση. Δεν χρηματοδοτείται από πουθενά. Δεν χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, δεν επιδοτείται από τον Δήμο Καβάλας, έχει τα δικά της έσοδα και για τις ενέργειες που κάνει υπάρχει η λογική της ανταποδοτικότητας. Όταν λοιπόν κάνουμε μια ενέργεια, δηλαδή συνδέουμε κάποιον με το νέο δίκτυο, αυτό έχει ένα κόστος, το οποίο κόστος είναι μοιραίο, είναι υποχρεωτικό από τον ιδρυτικό νόμο της ΔΕΙΑΚ να το μετακυλήσει στην κατανάλωση. Δεν κάνουμε τίποτα λοιπόν άλλο από το να πάρουμε αυτό το κόστος και να το μετακυλήσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι θα έπρεπε να είναι ευχαριστημένοι από το γεγονός ότι παίρνουν νερό πλέον από ένα νέο δίκτυο και όχι από το δίκτυο το παλιό. Ναι. Το δίκτυο λέει των αμιάντων, το δίκτυο των σωληνώσεων εκείνων της προ-20ετίας, 30ετίας, ίσως και περισσότερο, με όλα τα προβλήματα αυτά τα οποία υπάρχουν από τα δίκτυα αυτά. Στις περιπτώσεις αυτές λοιπόν νομίζω ότι οι καταναλωτές πρέπει να σκέφτονται την ωφέλεια. Η ωφέλεια είναι πλέον ότι αυτές οι περιοχές, Παναγία, Κρυονέρι, σε λίγο καιρό Άγιος Κωνσταντίνος, η περιοχή της Χωράφας, και μετά από αυτό εμείς προγραμματίζουμε γερή να είμαστε την προσεχή άνοιξη, να είμαστε στο Βίρονα και στα Χίλια και να κάνουμε παροχές από ένα έργο που έγινε επίσης πριν από 12 χρόνια και που δεν είναι χρηστικό όλα αυτά τα χρόνια που περάσανε, να κάνουμε τις ειδικές παροχές και σε αυτές τις περιοχές του Βίρονα και των Χιλίων. Όταν όμως γίνει αυτό, είναι μοιραίο το κόστος αυτό πρέπει να το μετακυλήσουν την κατανάλωση. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Τέλος, ο Διευθυντής Υγείας Χρήστος Παπαδόπουλος, καθώς και η υπηρεσία της ΔΕΙΑΚ, έχουν ικανοποιητικά αποτελέσματα από τις αναλύσεις των δειγμάτων που αφορά το νερό ίδρυυσης σε Ζυγό, Κρυονέρι, Φιλίππους, Πολύστηλο, Κρινίδες και όλα τα χωριά της περιοχής. Τα στοιχεία υποδεικνύουν ότι το νερό της ίδρυυσης είναι κανονικό και καθαρό. Τα επίπεδα των δικτών που μετρήθηκαν βρίσκονται κάτω από το όριο επιφύλακης. Σε κάποιες όμως περιπτώσεις, όπως τα νητρικά στο νερό του Ζυγού, εμφανίζονται αυξημένες μετρήσεις, μεν κάτω όμως από το επιτρεπτό όριο 50.